Ξεκινήσουμε με την δυσάρεστη είδηση και μετά όσα συνέβησαν σήμερα στο τελευταίο αντίο για τον αγαπημένο ηθοποιό Δάνη Κατρανίδη, όπου φίλοι, συνάδελφοι και θαυμαστές του ήταν εκεί για να του πούν το τελευταίο αντίο. Χαρά, Πράγματι, Λεμονή. Φίλιππε, το τελευταίο χειροκρότημα έδωσαν σήμερα στον αγαπημένο ηθοποιό, στον Δάνη Κατρανίδη, συγγενείς, φίλοι και πάρα πολλοί συναδελφοί του. Ήταν όλοι εκεί. Το νεκροταφείο ζωγράφου γέμισε από συγγενείς, φίλους και συναδέλφους που βρέθηκαν στην κηδεία του ηθοποιού, ο οποίος έφυγε σε ηλικία μόλις 75 ετών την περασμένη Κυριακή. Συγκεντρώθηκαν στο κημητήριο ζωγράφου αγαπημένα πρόσωπα και από τον καλλιτεχνικό χώρο για να πούν το ίστατο αντίο στον Δάνη Κατρανίδη. Ουσιαστικά ήταν εκεί όλο το ελληνικό θέατρο. Ράγισαν καρδιές με την εικόνα των δικών του ανθρώπων, των φίλων και των συναδέλφων του, να δακρύζουν, να αγκαλιάζονται για να αλληλοστηριχθούν. Υποβασταζόμενη βρέθηκε στο τελευταίο αντίο και η Μίρκα Παπακοσταντίνου, πρώτη σύζυγος του Δάνη Κατρανίδη, όπως και η τελευταία σύντροφός του. Επίσης βρέθηκαν εκεί η Ελένη Ράντο, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης με τη σύζυγό του Έφη Μουρίκη, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άντζελα Γκερέκου, η Παναγιώτα Βλαντή, ο Δημήτρης Πιατάς, ο Κώστας Πρέκας, η Κάτια Δανδουλάκη, ο Λάκης Λαζόπουλος και πάρα πολλοί άλλοι. Μάλιστα. Πραγματικά, πραγματικά να πούμε τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια. Να βάλουμε και φουλ εικόνα, να δούμε λίγο τι ακριβώς έγινε με μια διακριτικότητα. Με μια διακριτικότητα οι καλοί συνάδελφοι κατέγραψαν αυτές τις εικόνες. Να βλέπουμε φουλ εικόνα, παρακαλώ. Να βλέπουμε πούμε εδώ πέρα, λοιπόν, επίσης ότι ο Δάνης Κατρανίδης γεννήθηκε το 49, 4 Αυγούστου, στο Εγάλεο. Το 71 αποφύτησε από τη Δραματική Σχολή Αθηνών Γιώργος Θεοδοσιάδης και το διάστημα από το 1971 έως το 1978 υπήρξε ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου. Μάλιστα, τη θεατρική σεζόν 78 με 79 έγραψε ιστορία στο ρόλο του Κομπέρ στη θρηλυκή παράσταση «Καμπαρέ» που ανέβασε η Ελίκη Βουγιουκλάκη. Έπαιξε σε όλα τα είδη θεάτρου, από τραγωδία και κωμωδία μέχρι musical και επιθεώρηση, ενώ ιδιαίτερα αξιόλογη ήταν η συμμετοχή του στο θέατρο του ραδιοφώνου. Μάλιστα. Δίδαξε στην ανωτερά... και το 71 παντρεύτηκε τη Μίρκα Παπακοσταντίνου, επίσης ηθοποιό και συμμαθήτριά του στη σχολή του Θεοδοσιάδη, με την οποία χώρισαν το 1977. Θα πούμε τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια.